Τον παλμό των Κυπρίων γύρω από τον πύριο εφιάλτη τη Σολέα, που αποτέφρωσε 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασική γης, σφιγμομέτρησε δημοσκόπηση τη Κυριακάτικη Ημερινή. Περισσότεροι από του μισού Κύπριου και συγκεκριμένα το 52% θεωρούν ότι υπήρξε ολιγορία από πλευρά υπευθύνων στην αντιμετώπιση τη μεγάλη πυρκαγιά. Αντίθετη άποψη έχει το 46%. Ευθύνη στην κυβέρνηση και του υπουργού τη αποδίδει το 56% όσων πολιτών υιοθετούν τη θέση περί τη στιγμή που το 26% επιρρύπτει την ευθύνη στην πυροσβεστική υπηρεσία ή το τμήμα δασών. Ποσοστό τη τάξη του 14% θεωρεί πω η ευθύνη αναλογεί στον πρόεδρο τη Δημοκρατία και ένα άλλο 14% στου πολίτε. Το 8% αποδίδει ευθύνη στου διοικητέ των υπεύθυνων τμήματων. Όσο αφορά του κρατικού αξιωματούχου που είχαν άμεση εμπλοκή στη διαχείριση τη πυρκαγιά, όλοι πλην του οκράτη χάσικου περνούν τη βάση στα μάτια των πολιτών. Πιο θετικά αξιολογείται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με ποσοστό 63%, ακολουθεί ο Υπουργός Γεωργίας με 55%, ο Υπουργός Δικαιοσύνης με 51% και τελευταίος ο Υπουργός Εσωτερικών με 49%. Ως εκ τούτου ο Σοκράτης Χάσικος καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη αρνητική αξιολόγηση με ποσοστό 43%. Η αξιοποίηση των εθελοντών στη Σολέα έγινε προς την ορθή κατεύθυνση, πιστεύουν 7 στους 10 Κύπριους, ενώ οι υπόλοιποι σε ποσοστό 26% έχουν αντίθετη γνώμη. Στον απόϊχο τη πύρινη λέλαπα, θετικό πρόσημο δίνει η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στο συντονισμό και την οργάνωση για την κατάσβεση τη πυρκαγιά. Το 52% χαρακτηρίζει το συντονισμό αρκετά καλό, το 10% πολύ καλό και το 29% όχι και τόσο καλό. Καθόλου καλό ο συντονισμό, λέγει το 7%. Στο μεταξύ, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετασχόντων και συγκεκριμένα 9 στου 10 αισθάνονται ότι οι ποινέ για αυτού που ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιά δεν είναι ικανοποιητικέ και πρέπει να αυξηθούν στου πέντε πολίτε, μάλιστα, έχουν την άποψη ότι οι περικοπέ σε μισθού, επιδόματα και προπολογισμού των τμήματων ασφαλεία τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει σε αρκετό βαθμό την ποιότητα των υπηρεσιών του. Το 31% πιστεύει ότι επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό και το 26% ότι δεν επηρεάστηκαν καθόλου. Παράλληλα, η μεγάλη πλειοψηφία, σε ποσοστό 72%, πιστεύει ότι οι μισθοί των ανθρώπων που καλούνται να αντιμετωπίσουν καταστροφέ πρέπει να επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα. Θέση με την οποία διαφωνεί το 26%. 100. Υπέρ τη διοχέτευση περισσότερων κονδυλίων για την αγορά επιπλέον πτυτικών μέσων πυρόσβεση από την Κυπριακή Δημοκρατία, τάσεται το 89% των ερωτηθέντων, σε αντίθεση με το υπόλοιπο 11%. Πολιτικά κίνητρα βλέπει πίσω από την πρόθεση τη Τουρκία να παράσχει βοήθεια στην Κυπριακή Δημοκρατία η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων. Το 88% πιστεύει ότι η Τουρκία το έκανε για σκοπού εντυπωσιασμού, και μόνο το 10% εκτιμά ότι απότερο στόχο τη ήταν η παροχή βοήθεια. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το IMR Πανεπιστήμιο Λευκοσία και σε αυτή συμμετείχαν με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία 500 άτομα. Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.